Δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής γαντόκουκλων για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι μικροί φίλοι κατασκεύασαν με την καθοδήγηση του Σοκράτη Παπά από το κουκλοθέατρο Αντράλα τη δική τους γαντόκουκλα, την οποία διακόσμησαν με μαλλιά, μάτια, στόμα, μύτη, δίνοντάς της παράλληλα ένα όνομα και μια προσωπικότητα. Στο τέλος, μάλιστα, χωρίστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν ένα αυτοσχεδιαστικό θεατρικό δρόμενο. Πρόκειται για όμορφες δράσεις, τις οποίες αγκαλιάζουν με θέρμη τα παιδιά και οι οποίες θα συνεχιστούν για το καλοκαίρι, όπως τόνισε με δηλώσεις της η τοπική διαχειρίστρια του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, Αγνή Δρύμτσια. Πραγματικά σήμερα κούκλες του χεριού μας, φτιάχνουν τα παιδιά κούκλες, γαντόκουκλες τα ίδια, και το βασικό είναι ότι είναι μια δημιουργική απασχόληση για κάποια πρωινά του καλοκαιριού που τα παιδιά αρχίζουν και βαριούνται. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Έτσι μαζεύτηκαν εδώ, φτιάχνουν τις δικές τους κούκλες και το βασικότερο είναι ότι αυτές οι κούκλες θα τις ζωντανέψουν κιόλας στα χέρια των παιδιών και από τα παιδιά. Θα δημιουργήσουν μόνα τους την προσωπικότητα της κούκλας τους, θα τους δώσουν όνομα και θα κάνουν ένα παιχνίδι με αυτά που έχουν φτιάξει. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να ενδιαφέρει τα παιδιά και να τους προσφέρουμε μια διαφορετική διέξοδο, να βγουν λίγο από το σπίτι και να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό και πραγματικά που θα κάνει καλό στην ψυχή τους. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ποίηση. Θα έρθουν τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά από 8 έως 12 για να ασχοληθούν με τον Ελίτη, μέσα από την ποίηση και το θεατρικό παιχνίδι να βρουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης ενός κομματιού που ίσως φαίνεται δυσπρόσιτο για αυτές τις ηλικίες. Νομίζω ότι οι χώροι αυτοί, τα μουσεία και γενικά οι χώροι πολιτισμού πρέπει να ανοίγουν για τα παιδιά το καλοκαίρι για να μπορούν να βρουν ένα μέρος που να απασχοληθούν δημιουργικά. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την ποίηση και τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, πάλι κάποια εργαστήρια, αλλά θα έχουμε και εργαστήρια για ενήλικες. Οπότε, μαμάδες και μπαμπάδες, να είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε. Και από το Σεπτέμβριο έχουμε πολύ ωραία πράγματα προγραμματισμένα.